Ναι, άρχισε. Αλλά ήρθε. Το είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι δείξαμε ότι αυτό που έγινε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο ήταν μόνο και μόνο ένα σταυροπάτημα και συνεχίζουμε. Προσπαθήσουμε τώρα να γράψουμε άλλη ιστορία με άλλα ήττα. Ναι, νομίζω ότι αν τα βγάζουμε τα πρώτα λεπτά με τα παιχνίδια με το Ολυμπιακό στο Καρασκάκι, νομίζω σε όλα τα παιχνίδια στα ντέρμπι μπήκαμε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν είχαμε τα αποτέλεσμα που θέλαμε. Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε σήμερα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε να δουλέψουμε και έχουμε τώρα στη Τετάρτη παιχνίδι στο δεύτερο γύρο του κυπέλου και να σκεφτούμαστε αυτό το παιχνίδι. Αν θα βάζεις γκολ και δεν δέχεσαι, κερδίζεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά αν θα πάμε να δούμε τις εικόνες σε όλα τα ντέρμπι, νομίζω ότι μέσα στην ΑΕΚ, στο ΆΚΑ, μέσα στο Χαριλάου, λίγο με το Ολυμπιακός και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν είχαμε το αποτέλεσμα και δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το σκόρερ που είχαμε. Σήμερα δεν μπήκαμε τόσο καλά. Άρα νομίζουμε ότι στη διάρκεια στο παιχνίδι διαβάσαμε καλά στη ομάδα της ΑΕΚ και νομίζω ότι είναι μια καθαρή νίκη. Αντρέα, μετά τον Άρη, πολλοί έκαναν λόγο ότι ο Πάοκ έπρεπε να διαχειριστεί μια κρίση. Η πρώτη αντίδραση ήταν με τον Όφη. Ο Πάοκ πήρε και μια με την Άρη, πως είναι πολύ βαριά, δεν είναι αυτή η λέξη, το βάσει τουλάχιστον αποτελέσματος αυτή την εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Δηλαδή, κρίση γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι. Ναι, ήταν δύσκολο παιχνίδι, ήταν δύσκολο εκεί που το χάσαμε, αλλά είναι ένα παιχνίδι. Το ξέραμε ότι θέλαμε να το κρατήσουμε στο αίτητο. Δεν μπορούσαμε, αλλά από εκεί και πέρα να πούν ότι υπάρχει κρίση στην ομάδα, νομίζω είναι πολύ βαρύ αυτή τη λέξη. Και αποδείξαμε μέσα στη βδομάδα ότι δεν υπάρχει κρίση και σήμερα το ίδιο. Έχω απαντήσει αυτή τη ερώτηση. Δυστυχώς για μένα πλέον καταλαβαίνω ελληνικά. Καταλαβαίνω τι λένε, καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά δεν είναι τη δουλειά μας. Νομίζω ότι αυτό που είχαμε να πούμε, είπαμε, αυτό που εγώ τουλάχιστον ήθελα να πω, έχω πει πολλές φορές, από πέρσι και φέτος. Αυτό νομίζω ότι δεν βγαίνει μέσα από τη θύρα, μένει έξω. Έχουμε οι άνθρωποι της ομάδας να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εμείς η δουλειά θέλουμε να κάνουμε, να πέσουμε μπάλα. Αυτό θέλουμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τα συνεχίζουμε έτσι.